δεν έχει κι η ζωή. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Ποιος την έχει την ευήνη με μια ματιά με ένα φιλί. Όποιος την έχει την ευήνη με μια ματιά με ένα φιλί. Έχεις λίγη αγάπη δώσ' μου, να μου γλυκάνεις τη ζωή. Τιμή δεν έχει η αγάπη, τιμή δεν έχει κι η τιμή. Τιμή δεν έχει η αγάπη, τιμή δεν έχει κι η τιμή. Στις αρχές του αιώνα, η Ελλάδα μόλις έχει βγει από ένα σκληρό και ταπεινωτικό πόλεμο. Από τα 2 εκατομμύρια του πληθυσμού της, 200.000, το 10%, είναι κατάδικοι ή καταζητούμενοι. Η μαζική μετανάστευση στην Αμερική αρχίζει. Οι κυβερνήσεις διαδέχονται η μια την άλλη κάθε λίγους μήνες, καμιά φορά κάθε λίγες μέρες. Αυτή την εποχή, στην Κέρκυρα. Σώσε μας, κύριε επιστήμη. Μας κυνηγούν. Δεν αντέχω να το πάω άλλο. Σε παρακαλώ, κρούψε το. Αντρέα μου, δεν μπορώ. Η αρχή μας υποψιάζεται. Δεν μπορώ να το πάω άλλο. Κάνω ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Κάνετε μόνο βουλισμένες. Να μας βάλεις φυλακή, μωρέ επιστήμη.
Δεν σκέφτεσαι τα παιδιά μας. Πού ήσουν ψες και την άλλη και πού θα πας απόψε? Στην ταβέρνα, ε? Και έχεις και μούτρα και μιλείς. Και χλιέσαι τα παιδιά μας με θούα. Πώς θα βγει το θεόψωμο? Με θούα. Μα δεν μας λείπει το ψωμί, μωρέ γυναίκα. Το φέρνεις εσύ, βλέπεις. Από εδώ δεν ήρθαν. Έτσι μου φάνηκε και εμένα. Πού να τους βρεις αυτά τα σοκάκια? Λαβύρινθος. Τους κρύβουνε, μωρέ, οι γείτονες. Άντε τώρα να ψάχνεις όλα τα σπίτια στο μαντούκι. Άσε, άλλη φορά. Πάμε καλύτερα. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Το μαντούκι μας. Σιωραθάγια, τα πράγματα στο Μαούκι δεν πάνε καθόλου καλά. Ο νοματάρχης μας κυνηγάει. Εμείς οι κομματάρχες, το ξέρεις και αφεντιά σου, Σιωραθάγια μου, είμαστε με ψυχή στο κόμμα. Άμα καταστραφούμε εμείς, πάει το κόμμα. Εμείς το κάνουμε το ρεύμα, τσεπλές. Η κυβέρνηση, Σιωραθάγια, πρέπει να βοηθάει τους ανθρώπους της όταν είναι στα πράγματα και έχει τη δύναμη. Για να μπορούν να τη βοηθούν και αυτοί σαν έρθει η ώρα. Ο υπουργός μας, δόξα στον Θεό, την έχει τώρα τη δύναμη. Αυτός ο νοματάρχης δεν συμφέρει στο κόμμα. Κατάλαβα τι εννοείς, Ανδρέα. Να γράψω του υπουργού να τον μεταθέσω. Μέχρι να πάει και να έρθει γράμμα, περνούν μέρες. Και εμείς σήμερα αύριο μπορεί και να βρεθούμε φυλακή, που λέει ο λόγος. Να στείλεις τηλεγράφημα. Μεταθέσατε επιγόντως ενομοτάρχη Μανδουκίου, ύψιστη λόγη κομματικού συμφέροντος. Εντάξει.
Έτσι επερνούσαν οι μέρες. Η κυρά Επιστήμια πήγαινε κάθε πρωί στο εργοστάσιο και κάθε βράδυ εγύριζε στο σπίτι της, κουβαλώντας και μερικά κολόδια βούρλα για να τα πλέκει η θυγατέρα της, που έπρεπε κιόλας να επιμελιέται το σπίτι και να στέλνει τα άλλα μικρότερα αδέρφια στο σχολείο. Δεν ανάβεις κανένα φως, μωρέ κοπέλα. Σκοτίνιασε. Ξεχάστηκα, μάνα. Πόσο τσιπήρες τις μιλτζάνες? 2 δεκάρες. Πού είναι τα παιδιά? Κάπου θα παίζουν, στη γειτονιά. Πόσες φυρίδες έπλεξες αυτή την εβδομάδα? 3 στήματα, μάνα. Εδώ στα έχω έτοιμα. Το Σαββάτο που θα έρθει ο Γιάννης θα του τσιδώκω. 3 στήματα, από 4 φράγκα το στήμα, μας καμούν 4. Και 4, 8. Και 4, 12. Ως το Σάββατο μεθαύριο, τα έχει κάνει άλλο ένα, το όλο 16 φράγκα. Καλά είναι. Ανοίξανε οι 7 ουρανοί και βγάλανε μια πλάση. Καλή σας εσπέρα, μαουκιώτες. Καλώς τους ξίδες, που πάνε πάντα όλοι μαζί σαν να κάνουν παρέλαση. Τώρα που θα έχουμε πάλι εκλογές, μωρέ, θα τον εψηφίσετε πάλι τον υπουργό, ε? Τι σε έπιανε πάλι με τον υπουργό, μωρέ, Αντρέα? Στον ύπνο σου τον έβλεπες? Μωρέ, κομματάρχης είναι, τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Όχι, μωρέ. Αλλά να, τώρα που προπατούσα στον δρόμο σκεφτόμουνε. Μωρέ, πας και κάμουνε καμιά κουταμάρα οι μαουκιώτες και δεν τον εψηφίσουνε τον υπουργό και χαθήκαμε. Γιατί, μωρέ, αυτός είναι άνθρωπος για τη φτωχολογιά. Τι θέλετε και δεν σας το έκαμε τσουκορφούς? Θέατρα θέλετε, δρόμους θέλετε, φάμπρικες θέλετε και για τσουχωριάτες. Ποιος έκαμε περισσότερα, ε? Καλά λέει. Εγώ γνώρισα κυβέρνησες και κυβέρνησες. Σαν αυτό είναι κανείς. Εγώ γνώρισα και την Αγγλία. Άσε τότες. Ο χωριάτης ήταν δούλος, ο άρχοντας. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Σαν το ζώο. Πού πας, μωρέ Τρίγκουλε, νωρίς είναι ακόμα. Πρέπει να πιένω, μωρέ παιδιά, αν έργησα κι άλλο,
γιος την ακούει την επιστήμη. Κάτσε μωρέ, να σου πω ένα τραγούδι. Να το πεις τη γυναίκα σου που έχει όμορφη θυγατέρα. Να πας να πεις τη μάνα σου που με πονεί η καρδιά μου. Σειρά αποκοίμησε την έκελα στην αγκαλιά μου. Σειρά αποκοίμησε την έκελα στην αγκαλιά μου. Πας να πεις η μάνα σου να κάνει κι άλλη γένα, να κάψει κι αλλουνού καρδιά, ούσε κάψε κι εμένα. Να κάψει κι αλλουνού καρδιά, ούσε κάψε κι εμένα. Άντε καληνύχτα. Όμορφη παρέα σας. Πιέσαι ένα ποτήρι και μαζί μας, Μπαρμπαθανάση. Άντε, να το πιω κι αυτό, να μην σας προσβάλλω. Μα δεν την ξέρετε την επιστήμη. Στην υγειά σας. Δεν δώσε τίποτα, μωρέ παιδιά, να μην εξάδρυπνει όλη τη νύχτα και να με ψέρνει. Και που ξημεροβραδιάζομαι στην ταβέρνα και που η θυγατέρα μας είναι και της πατριάς και θέλει πρικιά. Εγώ δεν πάω τίποτα λεφτά στο σπίτι. Κι όλο κλαίγεται, μωρέ παιδιά. Είναι φτωχιά και δεν έχει. Κι αντίς, εγώ ξέρω. Η επιστήμη είναι γεωμάτη τάλαρα και τα πρικιά τσιρίνης. Τα έχει έτοιμα μέχρι βελόνι. Και έτσι έχει έτοιμα και τα τάλαρα που θα πάρει. Τσαμπόσα. Τι σε νοιάζει, μωρά Αντρέα, και ρωτάς? Δεν πειράζει που ρωτάει, μωρές πιο. Οι κοπέλες είναι για παντριά. Και είναι καλό, λέω, να ακούεται που μια έχει και κάτι. Μα έλα που η επιστήμη δεν μου λέει σαμπόσα θα τσιδόκι. Όποιος πάρει τη θυγατέρα μας, λέει, πρέπει να διαλέξει άνθρωπο και όχι όγορα. Αθαρό, τσι δίνει τρεις εκατοστές. Άντε καληνύχτα. Καληνύχτα σε όλους σας. Καληνύχτα, Τρίπουλε. Καληνύχτα. Μωρέ άντρα που σου τον επέτυχε η σιώρα επιστήμη. Τι του βρήκε και τον επήρε, ήθελα να ξέρω. Ξέρεις, μωρέ, τι τον Τρίπουλο. Δεν τον εγνώρισε στα νιάτα του, γι' αυτό μιλείς. Πατούσε και τρεμηγείς. Τρεις εκατοστές. Λίγα. Μετράς, Γιάννη. Τέσσερα στήματα είναι. Το όλο 16 φράγκα. Δεν τα είχα πάνω μου, επιστήμη. Να σου τα φέρω την Πέφτη που θα ξανάρθω. Την Πέφτη σίγουρα, ε.
Είχε περάσει κάμποσος καιρός και η δουλειά φαινότανε τελείως ησυχασμένη. Ένα βράδυ, λίγο αφού είχε γυρίσει η σιώρα επιστήμη από το εργοστάσιο, κάποιος της χτύπησε την πόρτα. Καλησπέρα, σιώρα επιστήμη. Καλησπέρα, Αντρέα. Πέρασε. Τι έγινε, κυρία Ζάχαρη? Είναι φυλαμένη. Τα πράγματα ησυχάσανε. Απόψε θα έρθουμε να την επάρουμε. Εκτός και αν την εκρατήσεις η αφεντιά σου. Άμπα, παιδί μου, η αρχή μας υποψιάζεται. Έλα, κάθεσε. Άμπα, 2 λίτρες να μου δω και τη μοναχά που σας εγλίτωσα. Πόσο την πουλείτε? 1/2 φράγκο. Τι λες, Αντρέα μου, 1/2 φράγκο πουλιέται σε όλα τα μαγαζιά της εξοχής. Εγώ θα την πουλήσω λίγη-λίγη. Θα κοπιάσω. Δεν μου πρέπει να βγάνω κι εγώ 5 τάλαρα. Για την αγάπη σου ας είναι 4 δεκάρες. Ίσα-ίσα να βγάλουμε τα έξοδα. Πόσοι? 55 οκάδες. Πάει να πει λίτρες 155. Το όλο 62 φράγκα. Σιώρα επιστήμη, θα σου προσφέρω και μια άλλη κουβέντα. Καθώς το ξέρεις και αφεντιά σου, ο πατέρας μου μάθηκε χρέια πλέροντα. Το σπίτι μας είναι υποθηκιασμένο και τα αδέρφια μου από την Αμερική ούτε που γράφουνε. Πρέπει το λοιπόν να κοιτάξω μόνος μου για να τα βγάλω πέρα. Θέλω να πάω απέναντι στη στεριά, να φέρω μερικά κεφάλια βόγια λατρέα. Μόνο μου λείπουνε κάτι λιανά. Με τον τόκο σου πάντα. Μου δίνεις 100 τάλαρα για λίγες μέρες. Δεν έχω, Αντρέα μου. Πού να τα βρω? Σιώρα επιστήμη, εσύ κάνεις δουλειές με άλλους κι άλλους. Και από μένα ναι, φοβάσαι. Αντρέα, ο νοματάρχης σας κυνηγάει. Αν σας πιάκει με τα βόια, πάνε τα τάλαρα. Και το ξέρεις, αυτό τραμπούκο δεν δέχεται. Δεν έχω, παιδί μου. Δεν έχω. Ακούω, σιώρα επιστήμη μου. Τις δουλειές μου εγώ τις θέλω σάγκες. Ύστερα από αυτό που μας συνέβη και τις προάλλες, επήγα τις Αθάγιας. Και τσίπα, αυτός ο νοματάρχης δεν βοηθάει το κόμμα. Να τον ευγάλετε από εδώ. Και τελεγράφησε τα αντρώστη του υπουργού και του ήρθε αμέσως η μετάθεση. Τώρα για μέρες δεν θα υπάρχει ψυχή στο Μαούκι. Η δουλειά είναι καλή. Ό,τι ασφάλεια θέλει σου βάζω. Καλά τα καταφέρατε, Μακ. Αλλά με συμβόλαιο να παρήκω. Λοιπόν, τα 10-12. Πάει να πει, ας σου δώκω 80 και θα μου φέρεις 100. Το είπαμε. Αύριο θα περάσω να πάμε στον Οδάρο. Καληνύχτα. Όλες οι γυναίκες οι ίδιες. Τι λες μου, την κυριαίστερη κι αυτή. Κάπου κοιμήσες
Σκέψου να έχεις πεθερό τον Τρίγκουλο. Την ντροπή στην κοινωνία. Πετρελάθηκα. Κλητήρους με τους χωροφύλακες για τα σχολιάτικα του άρχοντα. Αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Παρατάτε τα παιδιά. Πιάκανε το ρούσι για τα χρέη του άρχοντα. Μωρέ. Είμαστε άτιμο χωριό να αφήσουμε να μας πάρουν το ρούσι μπροστά στα μάτια μας. Άτιμο! Πείτε του άρχοντα να έρθει να πάρει μοναχός του τα σολιάτικα. Ο ρούσις, αύριο εγώ, μεθαύριο ο Νικόλας. Και ξαναγυρίζουμε στα παλιά, που ήταν χωριά της Ναγιάς του Άρχοντα. Τι σου ψηφίζουμε τσουβουλιοτάδες αν είναι να μας θέλει πάλι δούλη. Να πας να κρουφτείς, Γιάννη. Εσένα θα κυνηγήσουμε τώρα. Σε σένα θα τα ρίξουμε. Δεν πάω πουθενά. Να έρθουν να με βιάκουν εδώ, να τα ξαναπούμε. Εγκρούβομαι εδώ. Να πας να κρουφτείς. Ο πόλεμος έγινε για να έρθουν εδώ οι ξένοι να κάνουν τον έλεγχο. Και να βάλουν φόρους, να μαζεύουν το δικό μας σίδρο, να τον στέλνουν στα πουγκιά των μεγάλων της Ευρώπης, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας. Ο πόλεμος γίνεται για την Κρήτη. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος. Σήμερα η Κρήτη
Αύριο η Θεσσαλία, τα Δωδεκάνησα, η Κύπρο. Μέχρι πότε θα κάνουμε παιδιά για να ταΐζουμε τον πόλεμο? Μέχρι να ελευθερωθούμε όλοι, δηλαδή μέχρι πάντα. Έτσι έκανε ο Θεός τον κόσμο του. Απ' την αρχή μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι κάνουν παιδιά για να ταΐζουν τον πόλεμο. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Αυτό θα πει ζωή. Καρδιά μου βάστα υπομονή, όπως βαστάει το χώμα που το πατώ και δεν μιλεί, γιατί δεν έχει στόμα. Που το πατώ και δεν μιλεί, γιατί δεν έχει στόμα. Πατέρας, Αντωνία, σε τα αστεία να χαρείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Έλα μωρέ Μπαρπαθανάση να σε κεράσουμε. Τι κάνεις Αντρέα, καλά είσαι? Έλα κάτσε. Έμαθα εδώ και σπίσω δεν τα λάβες τη γυναίκα μου. Πώς σε πήγε η δουλειά? Με δική μας κυβέρνηση και ρωτάς. Όπως θέλει ο Θεός. Βγάλαμε και εμείς το διάφορό μας σαν άνθρωποι. Κάτσε να σε κεράσουμε. Χωρίς παρεξήγηση, Αντρέα μου. Θα κάτσω με το φίλο μου. Να είσαστε καλά. Καλησπέρα, Τρίπουλε. Καλησπέρα. Ακούω πολλά έσπη τη θηγατέρα του Τρίκουλη. Και δεν είναι αυτή για μας. Από τι σώη κατεβαίνει αυτή, μωρέ? Και πού εμείς? Άμα παντρευτείς, Ανδρέα, πρέπει να το σηκώσεις στο σπίτι μας από όλες τις τσιμάδες. Και από το οικονομικό και από όλα. Εγώ σου είπα μια κουβέντα νηψιά. Και αν θέλεις, άκουσέ με να σωθείς για όλη τη ζωή, μωρέ. Για την κόρη της Άβανας, ούτε να το συζητάς, Μπαρμπά. Τι πάει να πει αν την κακολάει ο κόσμος, μωρέ? Αποζεί για το κάμι. Άμα την πάρεις εσύ, τα φράεις όλα τα στόματα. Μα έχει κάτι μάτια η άλλη. Τα έχεις δει? Η κόρη του Τρίκουλου. Τρελάθηκες, μωρέ. Ανάρια, ανάρια να βρεθεί, αργά και κάπου αλλάχει, κορίτσι με ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια να έχει. Κορίτσι με ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια να έχει. Αν δεν ήταν το σπίτι μου σε αυτή την περίληψη, την έπαιρνα και χωρίς τίποτα. Μα το Θεό. Για την οικογένεια δεν θα με νοιάζει. Όσοι και αρχόντι παίρνουν έτσι δουλειές τους. Ένας δεν επήρε και μια δημόσια από το δρόμο και τώρα κάνει και βίζιτες μαζί της. Μα είναι βλέπεις τα τάλαρα. Ένα θεμάκι που τον άρεξε. Αλλιώς Μπαρμπά, εμένα η ειρήνη ντροπή δεν θα μου φέρνε. Κακά τα χίλια περπέρα κι κάκο η δι γυναίκα. Τα χίλια περπέρα πετούν κι κάκο η διαπομένη. Τα χίλια περπέρα πετούν κι κάκο η διαπομένη. Ωραία, ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνω. Να δουλέψω στα γερά τώρα που τα πράγματα είναι με το μέρος μου. Κάνα δύο χρόνια να μείνει υπουργός μας τα πράγματα, πάει ξεχρέωσα. Από παντριές τα περιμένω. Μωρέ παιδιά! Θα τον εψηφίσετε, μωρέ, τον υπουργό στις εκλογές, Μην κάνετε καμιά κουταμάρα και δεν τον εψηφίσετε. Πάλι με τον υπουργό, μωρέ, εξή. Ξαφνικώς έπιαγε. Και εδώ να τον εψηφίσουμε, τι σημασία έχει? Σημασία έχει τι θα πούνε οι άλλες επαρχίες. Και εκεί δεν τον εγλέπω καθόλου καλά. Μα το Θεό, η κυβέρνηση θα πέσει.
Εσύ δεν έφαγες όσα ήθελες με την εργολαβία του θεάτρου. Γι' αυτό μίλησε έτσι. Να γίνει βέβαια όπως τα λέει αυτός ο Κόρακας. Δεν μένει άλλη λύση από την παντρεία. Σε δύο μήνες χρέια δεν βγαίνουνε. Να πας να πεις στη μάνα σου που με πονεί η καρδιά μου. Σειρά αποκοιμήσε την έκελα στην αγκαλιά μου. Σειρά αποκοιμήσε την έκελα στην αγκαλιά μου. Κόρη του παπά μας, καλό παντρεύτη. Καλός ο νέος σιώρα Μαρίκα, αλλά ναυτικός. Το ψωμί της θάλασσας σε τη φαρμάκια. Πτωχούλε βλέπεις η καημένη, τι να κάνει. Και πάλι καλά. Καλά περί καλά. Μακάρι και στις δικές μας. Το που καλό μας θέλει. Τι είναι σου, πως δεν φάνεται ακόμα σιώρα επιστήμη. Όπου να είναι θα τη δούμε. Φτιαχνόταν όταν έφυγε. Η Σάβα να πάει τη θεατέρα της Βόλτα στη χώρα. Μπάς και τσιτρίκανε γαμπρό, λέμε. Εδώ ποιος την παίρνει όσα έχουν ακουστεί. Άσκημη καημένη. Όχι του καημένη μου ρε πιστήμη. Χιλιατάλαρα της δίνει πρίκα η μάνα της. Κάτι μου θα βρει να την ακουκουλώσει. Άσκημη, ξάσκημη. Ένα σωρό ακούστηκαν. Τώρα και αυτές οι μηχανές για να σκιάζουν τη φτωχολογιά. Ό,τι κάνει ο Κάιζερ θέλει να το κάνει και αυτός. Πήρε τώρα και αυτοκίνητο για να τον επέρνει ο κόσμος για τον Κάιζερ. Τι να σου κάνω, σαν η κυβέρνηση του ρίχνει στο βρωμό στομό του τα Ναπολεόνια με το φτιάρι. Το ξέρω κι εγώ που πλούτηνε. 10 χρόνια πίσω ήταν κι αυτός μικρός άνθρωπος. Αφήστε αυτές τις κουβέντες. Δεν είναι χριστιανικές. Πλούσιος είναι, μα είναι και ψωμοδότης του φτωχού. 100 γυναίκες και κοπέλες και 100 άντρες ζουν από τα χέρια του. Θέλεις να πεις τον επλουταίνουνε. Από τον ίδρωτα του φτωχού πλουταίνει ο πλούσιος. Τι να κάνουμε. Έτσι έκαμε ο Θεός τον κόσμο του. Θα ζήσουμε κι εμείς οι φτωχοί μαζί με τσι πλούσιοι. Δεν έχει
ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σπυρί. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σπυρί. Μη δεν έχει αγάπη, τι μη δεν έχει κι η ζωή. Όποιος την έχει την εμπίνει με μια ματιά με ένα φιλί. Όποιος την έχει την εμπίνει με μια ματιά με ένα φιλί. Όμορφη κοπέλα σου, Σιώρα Μαρίτα. Θα την εχαίρεσαι. Το χούλα η καημένη. Αδύνατο μέρος. Αν έχεις λίγη αγάπη δώσ' μου, να μου γλυκάνεις τη ζωή. Τι μην έχει η αγάπη, τι μην κι η τιμή. Τι μη δεν έχει η αγάπη, τι μη δεν έχει κι η τιμή. Να χαρείς, κύριε Επιστήμη, κάτι καλό ακούσαμε. Είναι αλήθεια, για τον Ανδρέα τον Ξή. Άμπα, πού να κοιτάξουμε εμείς τόσο ψηλά μάτια μου. Εμείς είμασταν φτωχοί ανθρώποι. Και αυτός από οικογένεια. Πάλι, αν στο γράφει τύχη τσίρου. Ξεπέσανε τώρα πια τις ξύδες. Δεν είναι όπως πρώτα. Δεν είναι όπως πρώτα. Μα δεν είναι και μικροί ανθρώποι. Έχουνε το ελεύθερο στο σπίτι του υπουργού. Και ούτε έχουνε ξενοδουλέψει ακόμα. Εγώ τσαφήνω και μιλούνε στο δρόμο. Να μην κόψω την τύχη τσίρου, αν είναι γραφτό να τον επάρει. Τα λόγια τρούπα δεν κάμουνε, που λέει και ο λόγος. Μόνο πρόσεξε, μη σας γελάσουνε, σιώρα επιστήμη μου. Κάτι τέτοια τα συνηθίζουνε οι ξύδες. Τάκαμε και ο σφοριασμένος ο πατέρας του και κατάστρεψε 2-3 εδώ στον πόργο. Βρήκε και τάκαμε. Όμως ξέρεις, την κοπέλα είναι ειρήνη μου. Για όλο το βιό στον κορφόνε, μάτια μου, δεν κάμε τέτοιο πράγμα, ειρήνη. Για την ειρήνη, λέτε. Ώστε το ξέρει, επιστήμη. Είναι τελειωμένο, πες. Γι' αυτό δεν την εννοιάζει. Τελειωμένο, ξετελειωμένο, είναι κομμάτι σαν άπρεπο. Τον έμπασε τώρα μέσα. Και του το είπα το παιδί Σακά να μην φύγει από το σπίτι. Αλλά Κυριακή και να μείνει μέσα. Θεέ μου, τι ξαφόρμηση θα βρω να σώσω την υπόλοιψη του σπιτιού μας. Και αυτό το ευλοημένο θηλυκό να τον εμπάσει μέσα. Πόση ώρα είναι μοναχίτσο. Τι κάνουνε τόση ώρα. Ανδρέα, βάλτηκες να ντροπιάσεις το σπιτικό μου. Γιατί τον έπεσες μέσα, μωρή. Ο μάνα, τι έκαμα. Γιατί μπήκες μέσα, Ανδρέα. Η γειτόνισσα στο φόρο το βουκινίζει. Ποιος θα την πάρει, μωρέ, πίτα από αυτό που της έκαμες. Δεν σκέφτηκες, μωρέ, που είμαστε με φτωχοί ανθρώποι και δεν έχουμε άλλο από την υπόλοιψή μας και που μόνη προστασία σε αυτή την οικογένεια είμαι εγώ, μια γυναίκα έρμη. Γιατί τον άντρα που έχω είναι σαν να μην τον είχα. Τι σου φταίξα, μωρέ, να μου πειράξεις το σπιτικό μου. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω. Oh,
Σκιώρα Επιστήμη. Όλο τον Μπόργο με γνώρισε τι μιανε. Και εσύ η ίδια. Μην κλαις, κύριε Επιστήμη. Άκου να σου πω. Τη Ειρήνη εγώ την αγαπώ και την επέρνω και σήμερα, θέλεις. Μόνο ξέρεις την περίληψη του σπιτιού μου. Ο πατέρας μου άφηκε χρέια. Το σπίτι μας είναι υποθηκιασμένο. Με δύο χέρια παλεύω κι εγώ να σώσω την υπόλοιψη του σπιτιού μου. Τι δίνεις, κύριε Επιστήμη? Τον άνθρωπό μου και την ευχή μου. Είμαστε με φτωχοί και το ξέρες. Είσαι τίμιος και την αγαπάς. Πάρτινε. Την επίραξες. Χωρίς τίποτα. Είμαστε με φτωχοί και το ξέρες. 300 τάλαρα είναι η μερίδα της. Αυτά είναι όλα. Την αγαπάς. Πάρτινε. Για τα άλλα έχει ο Θεός. Δουλευτά δες είσαστε. Ποιον έχετε ανάγκη? 300 είναι σαν τίποτα, σιωρά Επιστήμη. Δώσ' μου τουλάχιστον 600. Να ελευθερώσω το σπίτι μου. Ανδρέα. Δουλευτάδες είμαστε με. Ποιον έχουμε ανάγκη? Καμιά γυναίκα στο σώμα μας δεν εδούλεψε. Δεν θα δουλέψει η δική μου. Δεν θέλω να ξεπέσει κι άλλο το σπίτι μου. Θέλω να σε κυρά στα χέρια μου. Δώσ' τα, μάνα, τα 600, σε παρακαλώ, δώσ' τα, τα έχεις. Τι λες, μωρή? Εσύ έσφαλες κι εγώ να δικήσω τα αδερφιά σου τάλα. Εσύ έσφαλες, εσύ θα πληρώσεις. Σύρε να κουρευτείς, να πας σε κανένα μοναστήρι, τώρα που γίνηκες βουρδούλιο και κατάστρεψες την νιώτη σου. Όσο για σένα, Ανδρέα, και το σπίτι σου που θέλεις να το σώσεις, δεν θα το σώσεις, μωρέ. Γιατί το σπίτι σου έτσι άτιμο ήτανε πάντα του. Άτιμο. Τα ίδια έκαμε και ο πατέρας σου. Γι' αυτό επήγατε καλά και καταστράφετε. Η κατάρα του Θεού να πέσει πάνω σου, που επήραξες την καλύτερη κοπέλα του Μπόργου, χωρίς να σου φταίξει. Χρυσάφι να πιάνεις και χώμα να γένεσαι. Τι τρέχετε, Τι θες να τρέχει, μωρέ Τρίγκουλε? Εσύ, μάνα, με καταδικάζεις και όχι ο Ανδρέας. Για λίγα τάλαρα με καταδικάζεις. Και μου λες να πάω σε μοναστήρι. Εγώ που σε δούλεψα, που τα έχω βγάλει με τα χέρια μου τα πρικιά μου. Για να έχουν τα άλλα σου παιδιά περισσότερα. Για να σου μείνουν περισσότερα εσένα. Έλα να καμαρώσεις το θηλυκό σου. Που σου μοιάσε και γίνει και βουρδούλιο τσουκορφούς. Με χαλεύει ο Ανδρέας οξύς. Μα ζητάει 600 τάλαρα και δεν του τα δίνει. Έχει καλύτερα, λέει, να πάω σε μοναστήρι. Κάθισε, μωρέ Ρήνη. Να μετρηθούμε να δούμε τι έγινε. Ακούστηκες βέβαια. Και αυτό είναι κακό. Μα δεν είναι και καταστροφή. Θα μπορούσες να πάρεις ένα νοικοκύρι. Τώρα θα πάρεις ένα κατώτερό, ναι. Έχεις τα 300 σου τάλαρα και ένας φτωχός το σκέφτεται. Φτάνει να ησυχάσεις ως εδώ. Δώστε τα 600, μωρέ γυναίκα. Τα έχεις. Έχεις ακούτια νεστέγια, μωρέ Τρίγκουλε, μου φαίνεται. Και τι θα γίνουν τ' άλλα? Δυο θηρία ξένουνε κατόπι της και τ' αρσενικό μένει στο δρόμο. Από πού να περιμένουμε? Από σένα που ξημεροβραδιάζεσαι στην ταβέρνα και έχεις και μούτρα και μιλείς? 300 είναι η μερίδα της. Όποιος τη θέλει θα την επάρει με αυτά. Ούτε ένα παραπάνω δεν δίνω. Τον Ανδρέα θα πάρω, μάνα. Όχι άλλον. Το καλοκαίρι είχε περάσει. Ο Ανδρέας εφαινόταν πως είχε λησμονήσει την αγάπη του και αδιάκοπα εταξίδευε με το καΐκι του, πηγαίνοντας να φορτώσει λαθρέα στη στεριά, όσο ήταν το κόμμα στην εξουσία, που για λίγο, καθώς όλοι το πρόβλεπαν, θα την κρατούσε. Πουλί μου ερωτεμένο,
Σε σένα κρέμουμε και σένα περιμένω και δεν παντρεύουμε. Λίγο καιρό μετά το γάμο, όλοι οι άντρες είναι ίδιοι, λέει η μάνα. Κι άλλες μου το έπανε. Δεν τον αγαπώ, μα θα τον πάρω. Τι να κάνω, να πάω σε μοναστήρι. Αυτός ούτε που ρώτησε για πρικιά. Αυτό θα πει η αγάπη. Ο Ανδρέας ήθελε τάλαρα και σαν δεν τα είχαμε παράτησε. Τόσο καιρό και ούτε που φάνηκε. Η μάνα βέβαια θα μου δώκει τη μερίδα μου και ας μην τη ζήτησε ο άλλος. Καημένη μάνα, δεν θέλει να αδικήσει κανένα. Παντρεύεσαι, έμαθα. Τι να κάνω. Εσύ χάθηκες. Θα σ' είδανε. Θα έρθει η μάνα. Μ' έχασες. Είδανε. Όπου και να είναι η μάνα σου έφτασε. Πάμε. Πού να πάμε. Σπίτι μου. Σε κάμω γυναίκα μου. Δεν με θέλεις. Μας βλέπουν. Τι μόκαμες. Μάσε τα ρούχα σου και πάμε. Θα ζητήσεις περισσότερο. Γι' αυτό το κάνεις. Ή όπως λέω ή τίποτα. Φεύγω. Όχι, περίμενε. Μπράβο, Ρίνη. Μπράβο. Καημένη επιστήμη. Ρίνη, δεν τρέπεσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα σου την έσηκωσε. Ποια? Η Ειρήνη σου, καημένη επιστήμη, ο Ανδρέας Οξής. Δεν είναι δύο λεφτά. Αν τρέξει, μπορείς να το προλάβεις. Τι Ειρήνη μου, Ανδρέας. Ωχ, θα μας γδάρει. Όλο το είναι της έλεγε να τρέξει. Να την πάρει πίσω πριν την κάμει η γυναίκα του.
για να γλιτώσει το σπίτι της. Το καημένο το χρήμα που το είχε συνάξει φράγκο-φράγκο, δεκάρα-δεκάρα, δουλεύοντας όλη της τη ζωή με τα τίμια της τα χέρια. Στιγμές. Και το κορίτσι εκκινδύνευε. Ίσως τώρα το έβαζε στο κρεβάτι. Ανθρώπος χάνεται. Κύριε Επιστήμη, το καλό που σε θέλω γίνει ένα σπίτι σου. Άτιμη φάρα. Ανοίγτε σπηλιά. Άτιμη φάρα. Ανοίγτε. Το ξέρω. Είσαστε μέσα. Αντρέαξη. Είστε άτιμα. Άτιμο! Βάζει Λέγε, κύριε Επιστήμη, τι θέλεις. Πες τη σκύλα να έρθει σπίτι μας. Δεν τη κάνω τίποτα. Είναι γυναίκα μου τώρα, δεν τη δίνω. Να τη στεφανώσω. Κάμε ό,τι θέλεις, Ανδρέα. Μόνο εξαίρετο, 300 τάλαρα είναι η μερίδα της. Ούτε λεφτό περισσότερο. Δεν θέλω τίποτα, ακούς. Τίποτα. Ούτε φράγκο. Τ' άκουσες. Αλήθεια το είπα. Δεν θέλω τίποτα. Τίποτα. Ο Ανδρέα, δουλευτάδες είμαστε. Ποιον έχουμε ανάγκη. Καλησπέρα.
Μια φορά που ο Θεός βαριόταν, είπε, δεν φτιάχνουν τον κόσμο. Και έφτιαξε πρώτα τον ουρανό, το φεγγάρι και τα ψάρια. Έπειτα έφτιαξε, έκαμε λάσπη και έφτιαξε τον Αδάμ. Λες κουταμάρες. Δεν λέω κουταμάρες, μας το είπε ο δάσκαλος. Το λοιπόν πήρε ένα παΐδι του Αδάμ και το έκανε γυναίκα. Και έτσι η γυναίκα είναι το μισό του άντρα. Αφού το έφυγε η Ειρήνη, ο πατέρας δεν έμαθε αύριο στην ταβέρνα και η μάνα δεν τον ευρύζει. Κι έτσι δεν μιλάνε καθόλου. Σύρε να κοιμηθείς, λέω εγώ. Σύρε. Δεν νιστάζω. Την πιο όμορφη γυναίκα Τσουκορφούς. Thank you.
Αθανάκη γύρω γύρω. Θα κάνουμε τη βίζα να μας σε κεράσει, ε! Ποιος μας σε θέλει και δεν φοβάται τις γλώσσες μας! Να έρθουμε σε σένα, σιώρα παγωνίτσα μου, που σου δω και ο Θεός μύτη μακριά και την εχώρεις παντού! Να έρθείτε! Καλώς να ορίσετε! Εγώ δεν έχω τίποτα να κρούξω για να σας φοβάμαι! Μπορεί να χωρώ τη μύτη μου, μα δεν έχω τη φωγιά μου χεσμένη σαν μερικές. Αν ήσουν λίγο μορφύτερη σιώρα παγωνίτσα μου, μπορεί και να την είχες. Και εμεί σας θέλουμε. Ελάτε και σε εμάς, καλέ μασκαράδες. Σιώρα Ευγενία μου, φοβομάστε με. Εσύ σε λέει πιο τσιγκούνα και από την επιστήμη του Τρίγκουλου. Κι άμα σε βγάλεις γλυκό, θα το πω πρόπερση. Έχω και φετινό και μου έχει πετύχει, λέω. Φετινό γλυκό, η σιώρα Ευγενία. Πάμε, παιδιά. Νοικοκυρά. Ελάτε και σε εμάς, καλέ μασκαράδες. Μα τι να έρθουμε να πούμε στην αφεντιά σου, τώρα, Χρυσούλα μου, που σε άνοιξε σε ένα σαρακοστή. Θα πάμε στο Ξή, που είναι κομματάρχης, να του τα ψάλουμε για τον υπουργό του. Αντρέα Ξή, είσαι μέσα. Τρούδεσαι, μωρέ. Μασκαράδες τα όργανα. Σε τρόβαξα, ε! Σε τρόβαξα! Χαλασμός έξω! Τέτοιο καρναβάλι δεν έχει ματαγίνει τσουκορφούς! Μασκαράδες, άρματα, φασαρία! Το βράδυ όλο το Μαούκι θα κατέβει στη χώρα που θα κάψουν τον καρνάβαλο να ακούσει τη διαθήκη του. Λένε πως τα ψέλνει για τα καλά στον υπουργό. Που τον εκάμανε σκόνη τα σκολιαρόπαιδα για το Ευαγγέλιο. Μα και αυτός ευλογημένος. Να θέλει να μεταφράσει το Ευαγγέλιο στα χωριάτικα. Τι έχεις? Πότε θα στεφανωθούμε, Ανδρέα? Δεν αντέχω άλλο κλεισμένο εδώ μέσα. Να φοβάμαι να δω έναν άνθρωπο. Τώρα που είσαι γυναίκα, λέω, να κάνεις τα μαγιά σου αλλιώς. Το ξέρεις που σ' αγαπώ, δεν το ξέρεις? Θα ρίσεις που εγώ σε θέλω δυστυχισμένη. Θα ρίσεις που και εμένα μ' αρέσει να έχω την ομορφότερη γυναίκα τσουκορφούς και να μην μπορώ να βγω να σε εργενήσω μαζί της. Να καμαρώσω κι εγώ σαν ανθρώπος. Μα για την αγάπη μου θα κάνεις λίγο απομονή. Λίγο ακόμα. Αοκιώτες, μην ακούτε τι σας λένε οι οχτροί του υπουργού μας. Συκοφαντίες, μωρέ.
συκοφαντίες εκείνων που έχουν συμφέρον από το Δελιγιάννη και τσαπατεώνες Αλληνούς. Ποιος έκανε μωρές έκανε υπουργός μας. Ποιος έκτισε το θέατρο. Ποιος έκανε να μην πηγαίνουν φυλακή μωρά οι χωριάτες για τα χρέια των αρχόντων. Πού τον εκακολογούνε μωρά τα σκολιαρόπεδα. Πως τι θέλησε να κάνει το Βαγγέλιο στα χωριάτικα. Ψέματα του όλα. Μα και να το θέλε μωρέ μαουκιώτες. Κακό θα ήταν. Κακό θα ήταν, λέω, να έχουμε το Βαγγέλιο να το καταλαβαίνουμε στη γλώσσα που μιλούμε. Να ακούμε το λόγο του Θεού και να το νιώθουμε. Να πιένει τις καρδιές μας. Τώρα οι γραμματιζούμενοι σου λένε όχι. Γιατί μωρέ αυτοί που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια τον καταλαβαίνουνε το Βαγγέλιο και έτσι που είναι. Με μας τι γίνεται. Μα τσουκέγεται μωρέ καρφί για μας αυτονώνε. Μόνο ο υπουργός και ο βασιλιάς μωρέ καλή τους ώρα γνιάζονται για μας, για το λαό. Α, μία από τους γραμματιζούμενους τα περιμένουμε. Που πήγανε και κλειστήκαν στο πανεπιστήμιο τα παλιόπαιδα και πιάκανε τους στρατιώτες με τις πέτρες. Πατριώτες! Αδέρφια, κανείς δεν νοιάζεται για σας. Από κανένα μην περιμένετε. Αν δεν πάρετε εσείς οι ίδιοι τις τύχες σας στα χέρια σας. Σε όποια γλώσσα και να είναι το Ευαγγέλιο καλά είναι. Και αν το καταλαβαίνουμε ακόμα καλύτερα. Μα δεν είναι εκεί το ζήτημα. Σας γελούν αδέρφια. Σας γελούν όλοι. Και ο βασιλιάς και ο υπουργός και ο Δελιγιάννης. Κάθε ένας υποστηρίζει τους δικούς του. Μα δικοί τους ολονώνε είναι οι άρχοντες, οι τσιφλικάδες, οι βιομήχανοι, οι πλούσιοι. Αυτοί που πλουταίνουνε με το δικό σας ίδρο και δένουνε τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα των ξένων. Όποιον και να ψηφίσετε αδέρφια, αυτοί κερδίζουν. Αν δεν βγει ο Θεοτόκης, θα βγει ο Δελιγιάννης. Μα όποιος και αν βγει, οι βιομήχανοι κερδίζουν. Όποιος και αν βγει, θα είναι πίσω τον βασιλιάς, ο μπάστακας των ξένων. Τι λέει για τον βασιλιά μας, μωρέ, και τον αφήνετε και μιλεί. Αυτόν που στείλανε στρατό και βομβαρδίσανε τα αδέρφια μας στην Κρήτη. Τι φρίζεις τον βασιλιά, μωρέ. Τι ψηφίζετε, αδέρφια, πάτε όπλα. Κι έτσι επερνούσε ο καιρός. Μα ωστόσο η κυβέρνηση του Κορφιάτη υπουργού, όπως όλοι το πρόβλεπαν, είχε πέσει. Τώρα στο μαντούκι το λαθρεμπόριο το κυνηγούσαν. Ανάψε το φανάρι, Μπαρμπά. Θα χτυπήσουμε! Τις Παναγιά στα μάτια που βαλούσαν! Καλύτερα να περιμένουμε να ξημερώσει! Δεν μπορούν να πάνε μακριά! Ποιος τον ακούει τώρα τον Ανδρέα που του πιάκανε το καΐκι. Τι θα πει ποιος τον ακούει. Εμείς κινδυνεύουμε. Και αυτός παίζει τον νιόγκαμπρο και ποιος τον ακούει. Ποιος είναι. Άνοιξε μωρέ Ρίνη, ο Σπύρος είμαι. Ο Ανδρέας θυμάται. Πήγε να τον ξυπνήσει στην ανάγκη. Ασπρίσει το μάτι του, ώσπου να δουνε στεφάνι. Οι δουλειές πάνε κακά, ψυχρά και ανάποδα. Και δεν το ταξε. Και δεν είπε που δεν θέλει μητεπρικά. Το είπε η πεθέρα, μα η χαρέστερον έξοδα. Να στεφανωθεί μια νύχτα σαν παντίδος. Αυτό δεν το έκαμε κανένας από το σπίτι μας. Και να αρχινήσουμε εμείς. Κι όβολα δεν είχαμε. Το ξέρεις, ως και αφεντιά σου.
Εμπορευόμαστε με ξένο χρήμα. Πλέον ετόκι, πλέον ανθρώποι, ζουμιές από εδώ, ζουμιές από εκεί. Και ο κούταβλος ανιψιός μου εκεί ρίχνε που δεν ήθελε πρικιά. Και τώρα θέλει. Άφησέ μου, ρε Χριστιανή, να τελειώσω. Δεν τα ξέρεις ακόμα όλα μας τα βάσανα. Δεν δίνω. Μπορεί μη δόκεις. Ό,τι θέλεις κάνε. Μην νομίσεις που θα σε πιάνει κανείς από το λαιμό. Ανιψιός μου συμπεθέρα, κι ας είναι άντρας, είναι παιδί κουτό. Του το λέω. Μη πειράζεις τη θεατέρα τσιντρικούλινα σου. Δεν έχει το χρηματικό που σου χρειάζεται. Πάρε μια άλλη που να έχει. Εγώ στην έχω στα σκαριά. Τίποτα αυτός. Τώρα όλα του πήγαν ανάποδα, θα το μάθεις. Το καΐκι το πια και γιωμάτο πράγμα αυτός ο νοματάρχης, ο διαολεμένος. Από εκείνη την ημέρα ο Ανδρέας γλυκό ψωμί δεν έφερε. Είτε τρώει, είτε πίνει, είτε κοιμάται. Πού όβολα να κάνει αλλομπατέλο. Τα χρέη αυγατήσανε. Τα διάφορα μένουν απλέρωτα. Ο Ανδρέας έγινε και αγνώριστος. Τώρα στο στόμα του δεν έχει παρά τα τάλαρα της άμενας. Ωραία, ξέρεις που καμιά βολά ένα φαρμάκι σπρώχνει τον άνθρωπο και στην Αθηνία. Κακομοίρα Ειρήνη, πού να δει Στεφάνη. Είναι κανένας μήνας που ζούμε χωρίς δουλειά. Τα όβολα πάει, σωθήκανε. Τώρα μας στέλνουν δικαστικά χαρτιά στο σπίτι. Και ο Ανδρέας έχει χάσει το νου του τέλεια. Θα του το πάρουν το σπίτι. Και να τον δεις, είναι καμωμένο σκυλί. Αυτό το ντρέπεται. Και όλο λέει που θα μισέψει και θα μας απαρατήσει όλους. Θα μισέψει. Και τι θα γίνει, κόρη μου. Ξέρω κι εγώ. Αυτή ήταν της κακομοίρας η τύχη της. Τι θα κάνει. Θα γυρίσει πάλι στο σπίτι της. Σπίτι της. Μπορεί ανιψία του είπα. Πριν φύγεις μπορεί. Άφησε με να πάω τσιτρικούλε να τζητά από όλα. Πού να πας μπάρμπα μου είπε. Αυτή εκεί στο νου της να γίνω δούλος για να με εκδικηθεί. Ξέρεις τι της έπρεπε. Να της στείλω πίσω τη Ειρήνη και να πάρω την άλλη, της Άδενας. Τι λες μου, την δίνει ακόμα. Για να στη δίνει, στη δίνει του πα. Μα τέτοια ανατιμία δεν την κάνεις. Κάλιο μίσεψε. Λογιάζεις, θα σκιαζόμουν τον τρίγκουλο μου. Έβρικα τα δυναμία μας, καράτες. Μη μας ευρίζεις, συμπεθέρα, μη με πιάκει και εμένα ο θυμός. Η αφεντιά σου βρίζεις, κι αντί εγώ ήρθα για καλό. Θέλω να προλάβεις. Κι ήρθα να στα πω αυτά χωρίς να ξέρει εκείνος. Χωρίς να ξέρει τίποτα, πίστεψέ με. Το σπίτι του είναι βαρεμένο με 600 τάλαρα. Σου το είχε μιλήσει. Αν του τα έχεις δόκια. Και τη Στεφανώνη, αν του δόκω τα 600. Μη βιάζεσαι, συμπεθέρα. Αν τα έχει τα 600, ελευθέρω είναι το σπίτι του. Μα, να τον ρωτήσω. Σούπα, δεν ξέρει τίποτα που θα να σέβρω. Και ένα κεραμίδι σίγουρο για να αποσκεπάζει κανείς το κεφάλι του καλό είναι. Μα δεν φτάνει. Θα μισέψει, λέει. Εδώ δεν μπορεί να ξενοδουλεύει. Ντρέπεται. Καΐκι δεν έχει. Και ένα καΐκι σαν αυτό που έχασε στοιχίζει 400 τάλαρα. Θέλει λοιπόν χίλια. Όποια σας το καλό. Άντε και μη σου πω που αλλού. Είσαι κάτω στές την ημερίδα της. Αθέλεια τσιπάρει. Η δε μη πληθέτη είναι κιόλας. Εμένα δεν με γνιάζει. Ό,τι θέλετε κάνετε. Τρεις εκατοστές, ούτε λεφτό περισσότερο. Δώστε καημένη επιστήμη τα 600. Στο είπα από την αρχή. Είδες που φτάκαμε. Θέλουνε χίλια μεθύστακα. Τι να δώκω. Τα μάτια μου. Και χίλια δώστε. Τα έχεις.
είπες μεθύστακα, χίλια είναι όλα κιόλα. Να μας πάρουνε και το ποκάμισο και να διακονήσουμε. Έχει ο Θεός και για μας. Δώσε. Δεν τα δίνει, ε? Δεν τα δίνει. Ούτε τα 300. Ποια 300, μωρή! Τι να τα κάνω τα 300! Και τα 600 θα δίνει. Μα θέλει πρώτα να δει το Στεφάνι. Πρόσμενε, Στεφάνι! Μα το Θεό ποτέ! Δεν σε στεφανώνω αν δεν δω και τα 1000 που χρειάζονται. 1000? Πού να τα βρει, δύστυχη. 600 για το σπίτι, 400 για το καΐκι. Για να είμαι πάλι ότι ήμουν πριν έρθεις εσύ εδώ μέσα. Ρουσούζα. Είναι πράγματα αυτά. Έτσι κάμουν οι τιμοί ανθρώποι. Ξέρεις τι μου λέει ο μπάρμπας μου. Αφού η γουρσουζιά σου φταίει όλα, να σε διώξω. Με διώξεις. Δηλέ! Τα λες αυτά γιατί βρήκες αδυναμία. Γιατί δεν έχω αδέρφια να σε σκοτώσουν, μωρέ. Ο πατέρας μου είναι ανήμπορος άνθρωπος. Θα λες γιατί το σπίτι μου το έχει στη ράχη της μόνο η μάνα. Γιατί με έχεις κατεστημένη είναι όπως με έχεις και δεν θα γυρίζει άνθρωπος να με κοιτάξει αφού απέρασε από τα χέρια σου. Φταίω εγώ που σε πίστεψα γιατί μιώνε. Τι να σου κάνει δύστυχη μάνα μου. Όσα χάλεψες ακούω στα δίνει. Λευτερώνεις το σπίτι σου. Δούλεψε! Γιατί ζητάς περισσότερα. Μου λέει να σε διώξω και να πάρω την άλλη, ναι. Τη σάβανα, που έχει 1500. Να πάρεις όποια θέλεις, Ανδρέα. Μόνο ξέρε το. Εγώ από εδώ μέσα δεν φεύγω. Εδώ μέσα θα γεννήσω το παιδί μου. Στο σπίτι του πατέρα του. Τι μία ορμήνια δίνεις στον εψιό σου, πρόεστε. Σπολαίτη σου που θέλεις να με χάσεις. Εγώ, μωρή κοπέλα. Εγώ, μωρά νιτσιέ. Σου είπα εγώ, μωρέ, ποτέ κακολόγο. Δεν σου το έλεγα πάντα, μωρέ, που έχεις ανάγκες, που έχεις χρέια. Δεν σου το έλεγα να την αφήσεις ήσυχη την ξένη την κοπέλα. Και όχι να τη σηκώσεις από τον κόρφο τη μάνα τσι, για να μην μπορείς σήμερα να τη φέρεις μια λίτρα ψωμί. Και να είσαι στην ανάγκη να την εστείλεις πάλι σπίτι τσι. Έτσι του βάνεις τις ιδέες, υποκριτή. Τι θα πει μπορεί και ξεμπορεί. Αν θέλει μπορεί. Και μπορούν και τα χέρια μου να με ζήσουνε. Ας πια και δουλειά σαν όλο τον κόσμο. Τι τα θέλουμε τα χρεωμένα τα παλάτια. Τα χρεωμένα τα παλάτια. Τι είπες, μωρή πουτάνα. Είχα βάλω ρε, μωρέ. Δεν σου βρήκα εγώ δουλειά στα ψάρια. Γιατί δεν τη το λες να ησυχάσει. Πες δεν θες, μωρέ. Θα ξενοδουλέψεις για τώρα ή για πάντα. Αφού η τρινκούλιδα δεν σου δίνει το χρηματικό που σου χρειάζεται. Μόνα και κόρη βαλθήκανε να με κάνουνε δούλο. Ομιονέ τους. Από τα απόψε, λοιπόν. Από τα απόψε, πάμε να βρούμε του ψαράδες να τσιγύρει το χατήρι. Πάμε κι αυτήν να κουρεύεται εδώ μέσα μοναχίτσι. Εσύ μας ξεχωρίσεις, γερό υποκριτή. Εσύ! Γιατί δεν έχεις τώρα να τρως από τον Ανδρέα αφού του έχασες το καΐκι. Να πάει τις βάρκες, να πάει όπου θέλει. Μα εγώ από εδώ μέσα δεν φεύγω. Τη χάρη αυτή δεν σου την έκαμω. Εμένα, μωρέ. Κοπέλα μου, δεν είσαι καλά. Να βαστάς χάρη τη μάνα σου. Για την κρουσουζιά σου, μωρέ κοπέλα, αύριο μεθαύριο πουλιάται το σπίτι. Κάτσε μέσα, μπορείς. Τέτοιοι είσαστε! Άτιμη φάρα! Καλά το λέει η μάνα μου.
σε προγόνει το να κάματε έτσι. Δεν είναι κακός ο Ανδρέας μου. Εσείς το να κάματε. Τον κουλαρίσατε με ιδέες νοικοκυρίσιες. Να μην αντέχει τον ξεπεσμό. Να μην υποτάσσετε στην ανάγκη. Γι' αυτό τον ακατάβαλε η φτώχεια. Και τον έκαμε άτιμο. Άτιμο. Μπορούσε να μην γυρίσει ποτέ. Να ξεχάσει το κορμί της. Να είναι γι' αυτόν μια ξένη. Τα χέρια του δεν τα είχε ανάγκη να τη ζήσουν. Τη ζούσαν τα δικά της. Μα η αγάπη του της ήταν τώρα απαραίτητη. Όπως το ίδιο της το αίμα. Το κορμί του της ήταν απαραίτητο. Το νιώθε ένα με το δικό της. Στο εργοστάσιο του Δεσίλα απέλυσαν 7 συναδέρφους γιατί διεκδίκησαν καλύτερα μεροκάματα. Οι εργάτες του Δεσίλα ετοιμάζουν απεργία.
Ποιος είναι? Εγώ είμαι Ειρήνη, η μάνα σου. Δυστυχισμένο μου παιδί. Τι να κάνω, μάνα. Θα δούμε, μωρέ Ειρήνη. Γι' αυτό ήρθα να κουβεντιάσουμε. Την Κυριακή σας πουλούνε το σπίτι.
Καλύτερα, μωρέ μάνα. Ας πάει το έρημο. Αυτό τους έφαγε. Τι τα θέλουμε τα χρεωμένα τα παλάτια. Δεν μίλησε σωστά. Πατρικό του είναι, τα αγαπάει. Σε παράτησε, ε. Δεν θα έρθει απόψε, δηλαδή. Το λοιπόν. Αύριο θα πάω στην αγορά να τον ευρώ. Την ώρα που φέρουν τα ψάρια. Θα του μιλήσω. Δεν θέλω να το χάσετε το σπίτι. Τα 600 που εγείρεψε ας τα πάρει. Μόνο ας εστεφανώσει. Ευχαριστώ, μάνα. Μην απορπίζεσαι. Δεν είναι κακός από φυσικού του. Η φτώχεια τον εκατέβαλε. Να δεις θα έρθει πάλι στην αγκαλιά σου, καλός όπως πρώτα. Για τα άλλα παιδιά δεν πειράζει. Ας τους αφήκω λιγότερα του καθενός. Θα έχω σώσει τουλάχιστον την τιμή του σπιτιού τους. Είμαι και έγκυα. Α, είναι καβαλάρης αυτός και εμείς πεζοί. Μα αυτό ήταν το σχέδιό του από την αρχή του, μάσκαρα. Α, τι μη φάρα. Δεν κάνω καλά που στον κατηγοράω. Αυτός είναι ο δικός σου. Με αυτόν θα ζήσεις. Έχε τον με τα καλά και ευχαρίστα τον. Έτσι πρέπει. Συγχώρα με, μάνα, που σε πίκρανα. Και τον καημένο τον πατέρα. Μα ό,τι έκαμα δεν ήταν από χεριού μου. Ό,τι έκαμες, έκαμες. Το καημένο το μεθύστακα. Θα σου δίνει και την ψυχή του. Ό,τι έκαμες, έκαμες. Έχει την ευχή μου. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα, σιέρα επιστήμη. Θέλω να σου μιλήσω. Δεν αδειάζω τώρα, έχω δουλειά. Έτσι με καταντήσετε. Σου είπε συμπεθερά, δεν αδειάζει. Πάμε στο καλό και μιλήσει μια άλλη. Είναι τόπος εδώ για κουβέντα. Αύριο σου πουλούνε το σπίτι. Καλύτερα. Έτσι θα πάρεις τη θεατέρα σου πίσω και θα με αφήκετε ήσυχο. Σου φέρε τα 600 να το ξαγοράσεις. Όσα μου ζήτησες τα έφερα. Σου είπε, κυρά μου, τα όβολά σου δεν τα θέλω. Ας τα δίνεις σε τότε. Τώρα κράτησε τα που σου χρειάζονται και κράτησε και τη θεατέρα σου. Ευρήκαμε αλλού καλύτερα. Αντρέα, μη γίνεσαι άτιμος. Όσα μου ζήτησες τα έφερα. Τι να τα κάνω τα 600. Βλέπεις την κατάντια μου. Δεν έχω άλλα. Δεν την επέρνω, ευρήκα αλλού τα τρίδιπλα. Έλα, στα συγκαλάσω, Αντρέα. Δεν έχω άλλα. Σου είπε, κυρά μου, δεν την θέλω με τη θεατέρα σου, έσωσε. Πω, μεγάσε σήμερα. Μου την εστέλνει να γεννήσει σπίτι μου, να γεννήσει σπίτι μου, τσουμούλου σου. Δεν την θέλω, σου είπα, στο γερό διάβολο. Όλο το βιό στον κορφό να τσιδόγγεις, δεν την παίρνω. Τώρα η δυστυχισμένη νοικοκυρά αναμετρούσε με θλίψη τα αποτελέσματα. Η κοπέλα της παρατημένη, η ίδια στη φυλακή, τα παιδιά της σαν ορφανά στα χέρια τα δίνα του ταντρός της. Μη μου χάσεις το σπίτι μου, Αντρέα. Πάρε το κλειδί του κομμού και σήμερα στα δω και όλα ο άντρας μου. Όλα, ακούς.
Μόνο διαφύτεψέ με στο δικαστήριο. Ανάθεμα τα θάναρα. Τι ελπορνάει η σκήνα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Την Κυριακή παντρεύομαι. Εάν δεν με το καλό. Την άλλη Κυριακή, Στεφάνο, ονόμαστε. Τα δίνει όλα όσα έχει. Δεν θα πάρω παρά τα χίλια που χρειάζονται. Να το κλείδι του κόμου. Είπε να μου τα δώσει στα χίλια. Γιατί κλαις, Ρίνη? Πάει, τελειώσανε τα βάσανά μας. Η μάνα σου με βάρεσε, μα δεν πειράζει. Την άλλη Κυριακή σου βάζω στεφάνι. Σε δυστύχεψε. Έφταξα. Μα τώρα θα διορθώσω. Την άλλη Κυριακή τη στεφανώνω. Γιατί κλαις? Γιατί δεν σ' αγαπώ πια, Ανδρέα. Δεν σε θέλω για άντρα μου. Τι να τον κάνω τέτοιον άντρα. Σε δυστύχεψε. Γιατί να μην τα δω και τα εξέχασα από την αρχή. Εγώ έτσι το είπα. Δουλεύτερα είμαι, δεν έχω ανάγκη κανένα. Δεν σε θέλω, Ανδρέα, γιατί να δικήσω τα αδέρφια μου. Ρίνη, είσαι στα καλά σου. Την Κυριακή... Εδώ δεν μπορώ να γεννήσω. Πάω στην Αθήνα που δεν με ξέρουνε. Θα δουλέψω σε εργοστάσιο για μένα και το παιδί. Δουλεύτρα είμαι. Δεν έχω ανάγκη κανένα. Δεν σε θέλω, Ανδρέα. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Ποιος την πουλά, ποιος αγοράζει, ποιος την ευγάζει στο σφυρί. Αν έχεις λύσει